Για να πάμε και στο μεγάλο διπλωματικό ναι. κάδρο, δεν αφορά βεβαίω μόνο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά νομίζω ότι η συνάντηση του Μπάιντεν με τον Σιτζιπίνγκ απόψε είναι το πιο μεγάλο γεγονός που έχουμε τους τελευταίους μήνες, αν συνυπολογίσουμε και σε πόσο ωριακό Έω και εκρηκτικό σε κάποιε φάσει, σημείο βρίσκονται ε, οι σχέσει τη Ουάσιγκτον με το Πεκίνο. Λοιπόν, μετά από πέντε χρόνια πηγαίνει ο Κινέζο Πρόεδρο, ο Σιζι Πίνκ, στι ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον τώρα Τζο Μπάιντεν. Την προηγούμενη φορά που είχε συναντηθεί ήταν με τον Ντόναλτ Τραμπ. Την προηγούμενη φορά είχε πάει από θέση ισχύω. Ο Τουλάχιστον αυτά μεταδίδουν οι, τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Αυτή τη φορά δεν φαίνεται να πηγαίνει απολύτω από θέση ισχύω. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί, γιατί το βασικό στοιχείο τη Κίνα πια είναι, είναι η οικονομία. Η οικονομία όμω βρίσκεται σε περιδίνηση στην Κίνα, γιατί είναι η μετά-COVID εποχή. Η ότι μια υπέστη. Φάση που δεν την έχουμε ξαναδεί στην Κίνα, ε, διαρκούς ε, στασιμότητας αυτό. Ε, και υποτονικής ε, ε. ανάπτυξης. Από την άλλη, η, η αγορά κινήτων Η αγορά κινήτων στην Κίνα ακρίση. ήταν τεράστια αγορά. Τώρα Είναι τεράστια κρίση. υπάρχει τεράστια κρίση. Κάνε τα κανόνια το ένα με το άλλο. Ακριβώς. Από την άλλη, υπάρχει ένα ένας νέ, νέ, νέο στυλ στην Κίνα. Υπάρχει καταστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πολλοί επιχειρηματίες, να θυμίσω τον επιχειρηματία της Αλιμπάμπα... Ένα τεράστιο. Ένας τεράστιος, yeah. τεράστιος κολοσσό. Για πολύ καιρό δεν ξέραμε πού είναι. Υπάρχει, υπήρχε μια καταστολή. Από την άλλη, υπάρχει μια αμφιβολία όσον αφορά του ξένου επενδυτέ. Υπάρχουν οι πληροφορίε ότι ενώ κάποτε πήγαιναν τα χρήματα στην Κίνα, τώρα παίρνουν τα χρήματα από την Κίνα και αναζητούν άλλου τόπου διαφυγή και άλλου επενδυτικέ μορφέ. Βεβαίω, αυτό είναι το κομμάτι τη οικονομία. Υπάρχει και το γεωπολιτικό. Αυτό που θέλει να, καταφέρει ο Σιζιπίνγκ με την επίσκεψή του στην Κίνα είναι ο τεχνολογικός πόλεμος. Να μην έχει επιπτώσεις, να μην έχει απώλειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια το ακαθόδε ζήτημα που είναι η Ταϊβάν. Είναι τεράστιο ζήτημα που απασχολεί και τη μία και την άλλη χώρα. Και όλα αυτά την ώρα που α, η κυβέρνηση Biden έχει βάλει ένα καινούριο παγκόσμιο δόγμα πάνω στο τραπέζι, ότι η νέα τάξη πραγμάτων α, δείχνει ω αντιπάλου τη Δύση τη Ρωσία και την Κίνα, έτσι. δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον αυτό που κάποιοι πλέον αρχίζουν και λένε ξεκάθαρα για τον πολυπολισμό στον κόσμο.